Είμαι στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αφισού, τον κύριο Πλιώτα, να τον ρωτήσουμε για μια επιστολή που έστειλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Δήμο Σπάρτης σχετικά με το χαδά του Αφισού. Ζητάτε να σταματήσει ο Δήμος να εναποθέτει απορρίμματα. Τι ακριβώς σημαίνει, κύριε πρόεδρε? Από το 2008 υπάρχει ένας δικαστικός αγώνας ανάμεσα των κατοίκων του Αφισού και της Κοκκινόραχης με το Δήμο Σπάρτης για το κλείσιμο του χαδά Αφισού. 3 χρόνια τώρα ο χαδά αυτός λειτουργεί ανελιπώς, αν και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που το απαγορεύουν. Μέχρι την εκδίκαση του Πολυμελούς, ο Δήμος εναπόθεται απορρίμματα με τις ευλογίες του Πρωτοδικείου Σπάρτης, δίδοντας δηλαδή το Πρωτοδικείο Σπάρτης στο Δήμο Σπαρτιατών, προσωρινές διαταγές εναπόθεσης απορριμμάτων. Τον Ιούνιο του 2011 βγήκε η απόφαση του Πολυμελούς Δικαστηρίου που μας δικαιώνει και εμείς κοινοποίησαμε τις αποφάσεις όλες, τέλος πάντων, και την απόφαση του Πολυμελούς στις 23 Ιανουαρίου του Δήμου, στο Δήμο Σπάρτης, διότι τον Ιούνιο του 2011 ο κύριος Δήμαρχος και η κύρια Αντιδήμαρχη του Δήμου Σπάρτης μας είχαν ζητήσει την βοήθειά τους στο θέμα αυτό, έτσι ώστε να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011, διότι το πρόβλημα κατά τη γνώμη τους θα είχε επιληθεί. Δυστυχώς δεν επιλήθηκε, εμείς τους δώσαμε άπλετο χρόνο και κοινοποιήσαμε τις δικαστικές αποφάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν και από τη στιγμή που τους έχουν επιδοθεί οι αποφάσεις αυτές, παρανόμως εναποθέτουν τα σκουπίδια τους στο συγκεκριμένο χώρο. Βέβαια, ο Δήμος Σπάρτης έχει άλλο σκεπτικό, ότι επειδή έχει προσφύγει προφανώς, από ό,τι κατάλαβα, στο εφετείο Ναυπλίου, όπου έχει οριστεί δικάσιμο στο Σεπτέμβριο 2013, και χωρίς να έχει πάρει κάποια προσωρινή διαταγή, εναποθέτει απορρίμματα στο συγκεκριμένο χώρο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ο Δήμος Σπάρτης να δώσει λύση στο πρόβλημα, αν και όπως πάντα ο Δήμος Σπάρτης επικαλείται ότι δεν μπορεί να βρει άλλη λύση, γιατί δεν είναι υπεύθυνος αυτός, αλλά η πολιτεία, αλλά η περιφέρεια, αλλά το κράτος. Το θέμα είναι ότι εμείς την πληρώνουμε και ο συγκεκριμένος χώρος. Εμείς ζητούμε άμεσα να κλείσει ο χώρος αυτός και να γίνουν σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις που επιφέρουν και χρηματικά πρόστιμα των 3.000 ευρώ για κάθε εναπόθεση. Αν δεν κλείσει τώρα ο χαδά, έχετε ετοιμάσει κάτι άλλο να κάνετε, κάποιες κινητοποιήσεις ή κάτι που... Όχι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κινητοποιηθούμε ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό. Βέβαια, αν αναγκαστούμε θα το κάνουμε. Επίσης, πάντα πιστεύαμε ότι θα δικαιωθούμε στα δικαστήρια, όπως και δικαιωθήκαμε. Και προφανώς, οτιδήποτε πλέον από εδώ και πέρα συμβεί, θα το κάνουμε, διότι όπως είδατε και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η απάντηση ήταν ότι διαλέγουμε πάντα ένα χρόνο μη κατάλληλο για να κοινοποιήσουμε τις αποφάσεις εδώ και 3 χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια λοιπόν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη χώρα μας. Επομένως, όλοι οι καιροί είναι δύσκολοι. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να λειτουργήσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι μας πού βρισκόμαστε. Και για να τελειώσω, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τον Οδυσσέα Ελίτη, ο οποίος Οδυσσέας Ελίτης εξηγεί γιατί έγραψε το άξιον εστί. Ο Ελίτης μιλάει για το άξιον εστί. Έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους, και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώτο έβριμα, και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση μου έδωσε το δεύτερο έβριμα, να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Έτσι γεννήθηκε το άξιον εστί. Αυτά είπε κάποτε ο Οδυσσέας Ελίτης και έγραψε το άξιον εστί. Και τους αφιερώνω το ανάγνωσμα εκ των προφητικών. Θα ήθελα να πω, παραφράζοντας λίγο τον Ελίτη, εδώ συμβαίνει το Σπάρτι εστί.